Σαφής και κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας αναφορικά με το αν απαιτείται τεστ COVID πριν τον αντιγρυπικό εμβολιασμό. Οι γιατροί έχουν πάρει από σήμερα τις οδηγίες, άρα λοιπόν θα πρέπει οι πολίτες από αύριο να απευθύνονται στους θεράποντες γιατρούς τους για να κάνουν το αντιγρυπικό εμβόλιο, για το οποίο τονίζω, επειδή κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μια λανθασμένη άποψη, ότι δεν χρειάζεται να προηγηθεί τεστ COVID-19, τεστ δηλαδή για τον κορονοϊό, δεν χρειάζεται πριν από τον αντιγρυπικό εμβολιασμό. Ο κάθε γιατρός γνωρίζει επιστημονικά σε ποιον ασθενή, ή μάλλον σε ποιον συμπολίτη μας θα κάνει το εμβόλιο. Δεν υπάρχει γενικός κανόνας αν έχει συμπτώματα, δεν έχει συμπτώματα. Ο θεράπων γιατρός γνωρίζει πολύ καλά εξατομικευμένα για τον κάθε πελάτη του, για τον κάθε άρρωστο που παρακολουθεί, σε ποιον θα κάνει το εμβόλιο. Η ηλεκτρονική συνταχογράφηση του εμβολίου μπορεί να ξεκίνησε πάντως από σήμερα. Ο εμβολιασμός θα αρχίσει μετά τα μέσα Οκτωβρίου, δεδομένου ότι στη χώρα μας η κυκλοφορία της εποχικής γρίπης ξεκινά από τα τέλη Νοεμβρίου με μέσα Δεκεμβρίου και διαρκεί μέχρι και τον Απρίλιο. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, σύμφωνα και με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Παιδών και Ενηλίκων 2020, το εμβόλιο της γρίπης συστήνεται να γίνεται ετησίως σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.